Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε ψαρόσουπα. Σε πόση ώρα? Σε 10 λεπτά. Σήμερα θα φτιάξουμε την πιο γρήγορη, νόστιμη, τρεπτικότατη ψαρόσουπα που έχετε δοκιμάσει στη χύτρα ταχύτητας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι η πιο αστεία συνταγή που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Πάρτε τη χύτρα ταχύτητας μπροστά σας. Τη χύτρα ταχύτητας έχει δύο εξαρτήματα, καθώς θα την πάρετε. Αυτό και αυτό. Αυτό είναι το τρίποδό μας που ουσιαστικά θα κάτσει από πάνω ακριβώς το καλάθι μας με τα ψάρια. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Έχω όλα μου τα λαχανικά εδώ. Θα πάρω τις πατάτες. Θα τις κόψω σε μεγάλα κομμάτια. Τις ρίχνω μέσα. Έχω κάνει κάτι δύσκολο? Όχι. Εντάξει, είναι ό,τι πιο εύκολο έχετε δει. Τα κρεμμυδάκια μας εδώ, σε χοντρά κομμάτια. Σας είπα, σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη η ψαρόσουπα και όντως θα παραδώσω σε 10 λεπτά ψαρόσουπα. Ό,τι λέω το κάνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι κάνω και εγώ και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο εύκολο έχετε δει ποτέ άνθρωπος να κάνει. Λοιπόν, έχω λίγο σέλερι και αυτό τα κόψω σε κομμάτια. Πάει και αυτό μέσα. Τα καρότα και αυτά σε μεγάλα κομμάτια. Σας είπα, θα σας κάνω την πιο εύκολη, δυνατή ψαρόσουπα που έχετε δοκιμάσει και θα είναι για τις πιο νόστιμες. Εδώ. Πάνε και τα καρότα μέσα. Έχω ξεχάσει μία πατάτα. Την βάλω τώρα. Γιατί θέλουμε να έχει υδατάνθρακα το φαγητό μας. Οπότε, πατάτες, καρότα, σέλερι και κρεμμύδι μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Έχω μία σκαλίδα σκόρδο. Λεπτές φετούλες εδώ. Πάει και αυτή μέσα. Και αυτό που μου αρέσει πάντα μα πάντα να βάζω μέσα στην ψαρόσουπα είναι ελάχιστο μπούκοβο. Και όταν λέω ελάχιστο, το εννοώ ίσα-ίσα να έχει μία αίσθηση ότι μπορεί να έχει κάτι καυτερό μέσα σε ψαρόσουπα. Μην το παρακάνετε γιατί θα σκεπάσει τη γεύση από το ψάρι μας. Αλλά πιστέψτε με, λίγο μπούκοβο, λίγο τσίλι και μία πιπερίτσα μου βάλετε μέσα, θα κάνει τη δουλειά της. Δύο φυλαδάφνης και δύο αστεροειδείς γλυκάνισους. Σε περίπτωση που δεν έχετε αστεροειδή γλυκάνισου, σίγουρα θα έχετε λίγο ουζάκι στο σπίτι σας. Βάλετε ένα σφινάκι, θα κάνει και αυτό τη δουλειά του. Κρασί, λευκό, το νεράκι μας. Δεν σας πω να βάλετε ζωμό ψαριού, γιατί είμαι σίγουρος πως δεν έχετε. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Εδώ. Αλάτι, μην το λυπηθείτε. Πιπέρι, μην το λυπηθείτε. Και ελαιόλαδο, θέλω περίπου 2 κουταλιές της σούπας, όχι παραπάνω. Τώρα, το έχετε δει αυτό. Τι έχω μέσα? Έχω όλα τα λαχανικά μου μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Θα πάρω τώρα το καλάθι από πάνω, να το βάλω. Τη ώρα να προσθέσω και τα ψαράκια μου. Για τα ψάρια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα αφήσω αυτό εδώ. Τέλεια. Και έχω 2 λαβράκια. Περίπου 500 θα πάρετε. Μισό κιλό το καθένα. Ιχθυοτροφείου, δεν χρειάζεται να πάρετε πολύ ακριβά ψάρια. Μία ψαρόσουπα να τη φτιάξετε, όντως μπορεί να σας στοιχήσει κάτω από 10 ευρώ. Άσχετα που ακούγεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό να το φτιάξουμε, δεν είναι τόσο ακριβό. Θα ρίξω πιπέρι. Αλάτι. Και θέλω 2 κλωναράκια δεντρολίβανο. Θα βάλουμε μέσα στην κοιλιά από το λαβράκι λίγο δεντρολίβανο και θα φροντίσουμε να πάει το αλάτι και το πιπέρι παντού σε όλο το ψάρι. Χοντρό αλάτι, δεντρολίβανο και λίγο λαδάκι. Έτσι όπως είναι, παίρνουμε τα ψάρια, τα βάζουμε πάνω στο καλάθι. Πλένω λίγο τα χέρια μου και ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη χύτρα ταχύτητα. Βάζουμε στην ένδειξη 1 και όπως βλέπετε δεν έχω βάλει καν στη φωτιά. Γιατί θα βάλω τώρα. Έτσι όπως είναι, μεταφέρετε. Πάνω στη φωτιά, ανάψτε το μάτι σας και τώρα περιμένουμε να δούμε 2 σημεία. Πρώτο σημείο είναι όταν φτάσει η βαλβίδα στο κίτρινο χρώμα. Σημαίνει πως η ψαρόσουπα μας μέσα έχει αρχίσει να βράζει. Περιμένουμε λίγο ακόμα και μόλις φτάσει στο πράσινο χρώμα, τότε χαμηλώνουμε τη φωτιά και από εκείνο το σημείο μετράμε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά η ψαρόσουπα μας θα είναι έτοιμη. Να σας πω ότι όλα ξεκινάνε από τη βάση. Η συγκεκριμένη χύτρα ταχύτητας έχει σωστή ενιαία βάση ώστε να διαχέεται σωστά η θερμότητα. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μόλις 10 λεπτά για να είναι έτοιμη. Νομίζω ότι δεν έχετε ξαναδεί κάτι πιο εύκολο στη ζωή σας, σωστά? Όλοι νομίζετε ότι
το να φτιάξετε ψαρόσουπα θέλει πάρα πολύ ώρα, σωστά. Τώρα, ξέρετε ότι για να φτιάξετε ψαρόσουπα θέλει μόνο 10 λεπτά και μία χύτητα ταχύτητας. Μόλις είναι έτοιμο το φαγητό μας, γυρνάμε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης μέχρι να φύγει όλος ο ατμός. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε την ψαρόσουπά μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπορείτε να κάνετε αυγολέμονο, κάποιοι την κάνουν αυγολέμονο. Μπορείτε να την κάνετε δύσκολη, σύνθετη, ιδιαίτερη. Εγώ θα την κάνω όσο πιο απλή γίνεται, γιατί όσο πιο απλή, τόσο πιο νόστιμη. Γιατί φοράω γάντια. Θα δείτε γιατί. Λοιπόν, ένα εδώ και ένα εδώ. Ανοίγω τη χύτρα ταχύτητας. Και κοιτάξτε εδώ. Όλα είναι στον αυτόματο πιλότο. Έτσι όπως είναι, βγάζουμε το καλάθι. Και τόση ώρα που ψήνεται το ψάρι, όλη η γεύση από το ψάρι έχει πάει μέσα στην ψαρόσουπά μας. Το βλέπετε. Οπότε το ζουμάκι μας είναι τέλειο, έτοιμο. Και κατευθείαν, όπως είναι, παίρνω λίγη από την ψαρόσουπά μου εδώ, όλα τα λαχανικά, μαζί με αυτό το πολύτιμο ζουμάκι, μέσα στη γεύση από τα λαχανικά και το ψάρι. Και όπως βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο τι κρατάμε? Κρατάμε κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι δεν έχει κόκαλα και ψάρια μέσα στην ψαρόσουπα. Που συνήθως αυτό είναι και το αποτρεπτικό για αυτούς που δεν θέλουν να φάνε ψαρόσουπα. Γιατί δεν θέλουν να τρώνε κόκαλα. Γιατί τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα έτσι όπως είναι, θα βγάλω ένα ψαράκι μου από εδώ. Okay. Πάνω θα χρειαστώ μια τυπητή. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ολόκληρο το ψάρι, ατόφιο. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν έβαλες ρεάκι μόνο τα φιλέτα να ψήσεις κατευθείαν και να σερβίρουμε. Γιατί χρειαζόμαστε όλη αυτή τη γεύση που βγάζει το ψάρι ολόκληρο. Το κεφάλι, τα κόκαλα, όλη αυτή η γεύση πάει μέσα στην ψαρόσουπα. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορούμε να βγάλουμε στην άκρη. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να πάρουμε όλη τη γεύση από το ψάρι. Και τώρα όπως είναι, εδώ ανοίγω το ψαράκι μου. Κοιτάξτε εδώ. Ολόκληρο φιλέτο. Παναγία. Αφαιρώ τα κόκαλα από εδώ και κατευθείαν όπως είναι, σερβίρω ολόκληρη τη μερίδα από το ψάρι μου φιλέτο μαζί με την ψαρόσουπα. Εδώ. Πόσο πιο καθαρή, ολοκληρωμένη ψαρόσουπα από αυτή. Αυτό που θέλω να κάνω είναι τώρα να στύψω μπόλικο λεμονάκι από πάνω. Εδώ. Ελαιόλαδο. Μπόλικο πιπέρι. Και όταν λέω ελαιόλαδο, βλέπετε ότι βάζω, έτσι. Θέλει λαδάκι, λεμόνι, πιπέρι. Και άμα θέλετε, λίγο σέλινο, ψιλοκομμένο, λίγο μαϊντανό ή ό,τι σας αρέσει. Από μυρωδικά, εγώ βάζω σέλινο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγα φιλαράκια από το σέλινο. Και βουαλά, ψωμάκι. Και έχουμε την πιο γευστική, πεντανόστιμη, θρεπτική, γρήγορη ψαρόσουπα που θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Κοιτάξτε εδώ, ολόκληρο το κομμάτι από το ψάρι, ψημένο στην εντέλεια, είναι ακριβώς ψημένο όσο πρέπει, με αυτό το υπέροχο ζουμί που έχει τραβήξει όλες τις γεύσεις από τα λαχανικά και από το ψάρι το ίδιο καθώς ψινόταν στον ατμό. Αυτή είναι μια ψαρόσουπα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ σας. Δεν έχει κόκαλα, έχει μόνο γεύση, μόνο ποιότητα, τα λαχανικά είναι ψημένα στην εντέλεια και το ζουμί είναι πραγματικά σαν νέκταρ. Έχει πάρα πολύ γεύση και όντως και άνθρωπος που δεν έχει πάει ψαρόσουπα ή δεν του αρέσει ψαρόσουπα, αυτή την ψαρόσουπα θα τη λατρέψει, σωστά? Σωστά. Πρέπει να κάνετε subscribe, να γράψετε comments κάτω από το βίντεο, να κάνετε share τη συνταγή με τους φίλους σας και φυσικά να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Δεν ξέρω τι να πρωτοφάω. Σούπα, ψάρι, ψωμάκι, θα τα φάω όλα. Καλή μας όρεξη.